Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εδώ θα βρείτε τα πιο φρέσκα νέα, αποκλειστικά spoiler και περιεχόμενο για τα αγαπημένα σας reality, σειρές και πολλά περισσότερα. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor, οι Τίγρες και οι Αετοί συμμετείχαν σε ένα από τα πιο επιθετικά και σωματικά απαιτητικά αγωνίσματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Το έπαθλο τη κινηματογραφική βραδιά ήταν ο στόχο και οι παίκτε έδωσαν τα πάντα, με την ένταση να κορυφώνεται. Το αγώνισμα απαιτούσε από του παίκτε να δέσουν και να του λύσουν του αντιπάλου του αποστήλου, ενώ οι δεμένοι είχαν το δικαίωμα να αντισταθούν με όποιον τρόπο μπορούσαν. Αυτή η δομή προκάλεσε πολλά ατυχήματα και εντάσει μεταξύ των δύο ομάδων, με κατηγορίε για υπερβολική βία από όλε τι πλευρέ. Η μεγαλύτερη αναμέτρηση συνέβη όταν η Χριστιανά τραυμάτισε στο πρόσωπο τη Εκατερίνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ένταση ξέφυγε μετά τη λήξη, με την Εκατερίνα να αντιτίθεται, με τι ομάδε να επέμβουν για να χωρίσουν. Η Εκατερίνα οδηγήθηκε στου γιατρού για να λάβει τι πρώτε βοήθειε, ενώ η λογομαχία συνεχίστηκε αργότερα. Η Χριστιανά υπερασπίστηκε τον εαυτό τη, λέγοντα ότι το χτύπημα ήταν τυχαίο και συνέβη καθώ προσπαθούσε να βάλει το γάντζο στο πόδι. Ωστόσο, η επανάληψη τη παραγωγή έδειξε πω το χτύπημα στο πρόσωπο τη Εκατερίνα ήταν σκόπιμο, εντείνοντα την ένταση μεταξύ των ομάδων.